Λέω για όλους αυτούς που μας λέγανε ψέματα, που μας λέγανε ότι λεφτά υπάρχουν, που μας λέγανε ότι όλα πάνε καλά και μας είχαν κρύψει το χρέος της χώρας, ότι ζούσαμε με δανεικά. Επίσης καλύπτανε τους μιζαδόρους και εκείνους οι οποίοι διαχειρίστηκαν το χρήμα του δημοσίου και δεν κάνανε τίποτα. Τώρα θυμηθήκαμε, κυρία Υπουργέ, ότι κάποιοι τρώγανε λεφτά. Δεν φάγανε κάποιοι λεφτά? Εγώ, κύριε Παπαδάκη, θα σας πω ευθαρσώς ότι είναι μεγάλο ζητούμενο και αγώνας αυτή τη στιγμή όχι μόνο να αποδοθούν ευθύνες, αλλά κυρίως επιτέλους να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην φοβηθούμε. Και εγώ θα σας πω ότι κατανοώ το θυμό, γιατί με ρωτήσατε πριν, κατανοώ και την ήρεμη δύναμη που εμφανίζεται στις πλατείες. Το κατανοώ. Και το δέχομαι ως δημοκράτης, πολίτης αυτής της χώρας και βουλευτής σήμερα. Εκείνο που δεν κατανοώ σήμερα, όμως, είναι ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που διαμορφώνεται. Να έρθουμε στο σήμερα. Εγώ θα δεχτώ όλα αυτά που μου λέτε. Εκείνο που θέλω όμως να ξέρω είναι για τη χώρα μας και για το μέλλον των γενιών που έρχονται, ποια είναι η εναλλακτική λύση για την Ελλάδα. Γιατί η διαμαρτυρία είναι καλό, αλλά είναι καλό να πηγαίνουμε και στην πρόταση. Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω να μην δεχτούμε ευθύνες. Κυρία Υπουργέ, αυτό να το λέγατε πριν μας ανακοινώσει από το Καστελόριζο ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μας το είπατε. Πήρατε την απόφαση εσείς και μας το ανακοινώσατε. Και όλοι μείναμε ξεροί. Γιατί μέχρι πριν 2-3 μήνες ακούγαμε λεφτά υπάρχουν και μετά από 2-3 μήνες πήγαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρετε πότε θα είσαστε δικαιολογημένοι να λέτε αυτά που λέτε? Εάν μας λέτε ελληνικέ λαέ, θα σας μιλήσουμε ειλικρινά ποια είναι η κατάσταση. Προεκλογικά, όχι μετεκλογικά. Η κατάσταση είναι αυτή. Δεν υπάρχει δραχμή. Δεν υπάρχει σάλιο. Ευθύνες υπάρχουν σοβαρές για τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Θέλετε να φτιάξουμε μια καινούργια Ελλάδα? Θέλετε να κάνουμε μια καινούργια αρχή? Δεν το είπατε. Παρά εφόσον δεν το είπατε και εκλεγήκατε κάποιοι από εσάς με ψεύτικα συνθήματα, λέει ο λαός, εγώ μεταφέρω αυτό που λέει ο λαός, με ψεύτικα συνθήματα, ότι λεφτά υπάρχουν, στη συνέχεια δεν θα αποδώσει ευθύνες και σε εσάς, κυρία Υπουργέ? Και λέτε, ελάτε να μας πείτε αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μα δεν μας πάρετε να το συζητήσουμε. Εφόσον εγνωσμένα είπαμε ψέματα κάποιοι, να πληρώσουν όλοι και να πληρώσουμε όλοι όσοι είπαμε ψέματα. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε εγνωσμένη απάτη του ελληνικού λαού. Και δεν θεωρώ ότι όταν το 2009 γνωρίζαμε ότι υπήρχε δυσκολία οικονομική, γνωρίζαμε το μέγεθος και την έκταση της κρίσης. Συμφωνώ όμως μαζί σας ότι θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Ιδιαίτερα σε κάποιες μεγαλοστομίες του τύπου θα πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ, που χάιδευαν αυτιά τότε. Συγγνώμη, ενώ αλλά ξέραμε πολύ καλά. Κυρία Χριστοφορούπολη, λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω ότι σε πολλά υπερβάλαμε τότε και το πληρώνουμε σήμερα. Το έχει πει αυτό το πράγμα. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Ναι, όχι, αλλά επειδή είπατε. Ο κ. Παπακοσταντίνου φωτογραφιζόταν με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Η κυρία Κατσέλη μίλαγε για τον ΟΤΕ. Δεν τα έλεγα εγώ, κυρία Υπουργέ. Ούτε ο Σιωμόπουλος. Κύριε Παπαδάκη, λέω ξανά. Ότι πληρώσαμε μία υπεραισιοδοξία. Εμείς πληρώσαμε. Όχι, με συγχωρείτε, πληρώνουμε όλοι και πρέπει να πληρώνουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν βγαίνει. Αυτοί που είναι στις πλατείες, τι ευθύνες έχουν? Κυρία Υπουργέ. Γιατί να μοιραστούν τις ευθύνες μαζί με εκείνους οι οποίοι κάνανε λάθος εκτιμήσεις? Κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι κλέφτες. Τι ακριβώς? Ξέρετε, εγώ τους χωρίζω σε τρεις. Προτείνετε αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους που φέρουν το κόστος να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα της χώρας, να πετάξουν κάτω τις ασπίδες, να μην διαπραγματευτούν και να πάνε και αυτοί στις πλατείες. Το ευκολότερο είναι αυτό. Και ξέρετε, όπως ο ίδιος είπατε, πόσο είναι εύκολο για έναν πολιτικό να χαϊδέψει τα αυτιά όσων ανθρώπων είναι κάτω στην πλατεία. Εγώ δεν σας είπα αυτό, αλλά σας λέω κάτι άλλο. Όχι, πείτε μου τι μου λέτε όμως, να καταλάβω. Σας λέω κάτι άλλο. Ότι οι άνθρωποι, αν σας πω εγώ, εσείς κάνετε κάποιες εργασίες στο σπίτι σας και φωνάζετε εμένα που είμαι μαραγκός να σας φτιάξω τα παράθυρα και σας καταστρέφω τα παράθυρα. Τι θα κάνετε? Όταν εγώ ματζαμίσω και δεν ξέρω να κάνω τη δουλειά μου, θα με φωνάξετε να τα ξαναφτιάξω ή θα πάρετε το Σιωμόπουλο που είναι καλύτερος μαραγκός? Εσείς γιατί θέλετε, εφόσον κάνατε λάθος δουλειά
Οι ίδιοι άρα που δημιουργήσατε. Ζητάτε να γίνουν εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ζητάω, ξέρετε τι, να αντιληφθείτε. Αυτό που λέτε για το Σιωμόπουλο είναι. Εγώ είμαι στη. Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Να... Θέλω να δω ποια είναι η πρόταση όμως. Ζητάτε εκλογές. Νομίζετε ότι πρέπει. Οι εκλογές είναι μια λύση για μια χώρα που είναι αυτή τη στιγμή στο κόκκινο. Εγώ τουλάχιστον θα αν το νομίζετε. Σας είπα εγώ τι είναι. Ποια θα είναι η λύση. Μια ειλικρινή αντιμετώπιση απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και όχι αυτό με την ξύλινη γλώσσα που ό,τι κάνει είναι απέναντι. Μία έχουμε το μαζί, τα φάγαμε. Όχι, δεν τα φάγαμε μαζί, είπε μετά ο κύριος Πάγκαλος. Μία για τους αγανακτισμένους ότι είναι ένα κίνημα της μόδας. Όχι, δεν είναι κίνημα της μόδας. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Έρχεται η κυρία Δαμανάκη την προηγούμενη εβδομάδα και μας λέει ότι ξέρετε κάτι, θα γυρίσουμε στην Δραχμή. Όχι, δεν θα γυρίσουμε στην Δραχμή. Βγαίνει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν θα πάρουμε τα 5 δισεκατομμύρια, θα κατεβάσουμε ρολά. Θα φτωχεύσουμε. Α, χειροκροτούν όλοι μετά από 4 μέρες, θα τα πάρουμε τα 5 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι είμαστε Αμερικανάκια και δεν απευθύνομαι σε εσάς, στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι είμαστε Αμερικανάκια. Εγώ λέω, κύριε Παπαδάκη, ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ευθύνες. Και θα κρυθούμε τώρα γι' αυτό και θα κρυθούμε. Από την πρώτη εσείς στιγμή το είπα και σας προκαλώ να παίξετε μετά το βίντεο. Προσωπικά... Να δείτε ότι το είπα, τη λέξη ευθύνη τη χρησιμοποίησα, η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησα. Εσείς προσωπικά κοιτάξτε, το κύριε Παπαδάκη, εδώ... και προσωπικά τώρα. Δεν είμαι άνθρωπος που δεν δέχεται τις ευθύνες. Ακούστε, πέρα από την πολιτική. Ακούστε με τι σας λέω. Εσείς προσωπικά. Μα όχι, ναι. δεν μπορείτε να μου λέτε ότι δεν μιλάω για ευθύνες. Εσείς προσωπικά, μα δεν απευθύνομαι σε εσάς. Γι' αυτό να σας πω κάτι. Την εκτίμησή μου την ξέρετε. Εσείς προσωπικά, ναι, το έχετε πει. Κάποιοι άλλοι όμως εξακολουθούν και μιλάνε σε ξύλινη γλώσσα και εξακολουθούν και προκαλούν τον ελληνικό λαό. Λένε το Μίκη Θεοδωράκη γέρο και ξεκούτη. Λένε τους ακαδημαϊκούς γέρους και ξεκούτηδες που βγαίνουν τους συνταγματολόγους. Και άσχετους, καλώς, δεν ξέρουν. Και άσχετους ότι δεν ξέρουν το Σύνταγμα. Αυτούς τους οποίους είχατε μέχρι προχτές το κόμμα σας και τους οποίους συμβουλευόσαστε για κάθε νομοσχέδιο. Εδώ και οι δύο συνταγματολόγοι που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος, έχουν πει ότι για το μεσοπρόθεσμα απαιτείται η ψήφιση. Για το μεσοπρόθεσμο απαιτείται η ψήφιση από 180 βουλευτές. Λοιπόν, επειδή όμως έχετε εμένα στην εκπομπή σας τώρα, σωστό, θα ήθελα να μου δώσετε τη δυνατότητα να πω και εγώ την δική μου άποψη, προσπαθώντας με νυφαλιότητα και κυρίως με τρόπο συγκροτημένο να εκφραστώ σε αυτές τις πολύ κρίσιμες για τη χώρα μας στιγμές. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω εγώ για το Μίκη Θεοδωράκη. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Μίκης Θεοδωράκης πιστεύω ότι είναι ο Μίκης της καρδιάς μας και της δικής μου καρδιάς και ψυχής, ο Μίκης της εφηβείας και των παιδικών μας χρόνων, ο Μίκης όσων ζήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί και όσων μας εμψύχωνε και μας εμψυχώνει ακόμα που και τώρα εγώ πολιτικά διαφωνώ με όσα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης. Όχι με την ουσία, ούτε με την εθνική ανεξαρτησία που μίλησε. Με αυτό δεν διαφωνώ. Ξέρετε όμως που διαφώνησα σεβόμενη και αγαπώντας ταυτόχρονα το Μίκη της καρδιάς μας. Στο ότι η εναλλακτική λύση πρέπει να περνάει και από σοβαρές πολιτικές εναλλακτικές και λύσεις για τη χώρα μέσα από και συμμαχίες. Η χώρα δεν μπορεί να απομονωθεί, η χώρα δεν μπορεί να είναι η φτωχή πλην απομονωμένη και δύσμυρη Ελλάς. Η χώρα πρέπει να επιβιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε προτάσεις. Η χώρα είναι κουβέντα, και μια κουβέντα για τους συναδέλφους μου τους πανεπιστημιακούς. Εγώ μπορεί να συμφωνώ ή διαφωνώ, εξάλλου μπορώ να σας πω εγώ πολλούς άλλους πανεπιστημιακούς, το πολιτικό τμήμα της Νομικής Αθηνών που διαφωνεί. Καλό κάνουν οι πανεπιστημιακοί ηγέτες της χώρας και εκφράζουν τις απόψεις τους. Σεβαστές. Δεν συμφωνώ με αυτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις καταδικάσω επειδή δεν συμφωνώ. Μήπως πρέπει να περάσουμε λοιπόν σε έναν άλλο τρόπο να συζητάμε τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος με τον οποίο διαφωνώ σε είναι κάποιος ο οποίος είναι ντε και καλά εχθρός μου. Να σας δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με νυφαλιότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση με μια νυφαλιότητα που αρμόζει στις κρίσιμες στιγμές και να δεχτούμε και όσα λέει ο Μίκης και όσα λένε οι πανεπιστημικοί και όσα λέμε εμείς. Αλλά να δούμε πώς και με ποιες συγκεκριμένες πολιτικές θα βγούμε από το αδιέξοδο και θα προετοιμάσουμε το νέο πολιτικό σύστημα που πρέπει μάλιστα να αλλάξει και να αλλάξει δραστικά. Σας ακούσα. Όταν μιλάτε για τη χώρα, μιλάτε για αριθμούς. Γιατί η χώρα είναι οι πολίτες της. Οι αριθμοί είναι όλοι μας. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή για τη σωτηρία αυτής της χώρας
Σε λογιστικό επίπεδο κοιτάμε αριθμούς και δεν βλέπουμε και τις ψυχές των ανθρώπων, κυρία Υπουργέ. Απολύτως. Εκείνο είναι το τεράστιο λάθος. Ξέρετε, πανηγυρίζουμε για την πέμπτη δόση. Μπορείτε να μου πείτε τι θα δώσουμε για να πάρουμε την πέμπτη δόση? Έτσι. Γιατί τσάμπα δεν είναι. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Αυτό θα σας το πω. Τόσο καιρό εγώ έχω μπει σε ένα επικοινωνιακό τρυπάκι. Ακριβώς. Του αν θα πάρουμε ή αν δεν θα πάρουμε τα 5 δισεκατομμύρια. Μπορείτε να μου πείτε τι θα δώσουμε για να τα πάρουμε? Εγώ μπορώ να σας το πω μόλις μου τεθεί υπόψη το μεσοπρόθεσμο που θα γίνει στο αμέσως επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα είναι αργά, κάποιοι θα έχουν βάλει την υπογραφή τους. Θα πρέπει να το ψηφίσετε όμως αυτή τη φορά, έτσι. Και θα πρέπει να το ψηφίσετε. Όταν διαφωνήσετε, τι θα κάνετε, δεν θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδίέξοδα. Υπάρχουν εναλλακτικές. Καμιά φορά η εναλλακτική είναι μια δυσκολία σε σχέση με μια εναλλακτική που είναι η καταστροφή. Αυτή είναι η εναλλακτική που βασικά τίθεται στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα, και γι' αυτό είπα πριν και στην αρχική μου τοποθέτηση ότι είναι θέμα συνείδησης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μπορώ και εγώ πολύ εύκολα, δεν θα το κάνω όμως από αέρος και από την κάμερα, να πω πολλά και για το τι πήγε λάθος και για το που ενδεχομένως φταίει η Νέα Δημοκρατία ή φταίει το Πασόκ ή φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι ή φταίνε διάφορα. Νομίζω όμως ότι αν το κάνω και αν το κάνω από την εκπομπή σας ή από οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, αλλά λέω για την εκπομπή σας που έχει και πολύ μεγάλη αγάπη από το τηλεοπτικό κοινό. Αν το κάνω αυτό, δεν θα προσφέρω σε κανέναν βοήθεια, δεν θα στηρίξω καθόλου μια προσπάθεια να σταθούμε όρθιοι σε μια λέλαπα, να ξαναπάρουμε κεφάλι και να βοηθήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, το κράτος και να μιλήσει και κάποιος, θέλω να πω μόνο αυτό. Θα το πείτε, θα να το μιλήσει πείτε. Και κάποιος και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Βεβαίως. Μιλήσατε και πολύ σωστά, γιατί να μην επικεντρώνουμε μόνο στο δημόσιο. Όχι, 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 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αυτά τα παιδιά που θα πάρουν. Αυτά τα παιδιά που θα πάρουν στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτά που τα δεν παιδιά... ακούγονται συνήθως για... πράγματα αυτά για αυτούς. Αυτά τα παιδιά που θα πάρουν 500 ευρώ του ιδιωτικού τομέα είναι. Είναι όμως ο καθηγητής πολιτικής δικονομίας ο κύριος Μπέης, ο οποίος άκουσε για την διαφωνία σας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια καλημέρα στον εξαιρετικό καθηγητή μου, γιατί το πρώτο μου πτυχίο ήταν στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος καθηγητής ξέρει πόσο έχει την προσωπική μου εκτίμηση, άσχετο αν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαφωνώ μαζί του. Κύριε καθηγητά, αυτά που λέτε είναι λόγια τα οποία δεν συνοδεύονται από μια συγκεκριμένη πολιτική και δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Κατ' επέκταση κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορεί να ξεσηκώνουν και έναν κόσμο χωρίς να του δίνουν προοπτική. Αυτό κάνατε χτες. Μιλήσατε σε έναν κόσμο, τον ξεσηκώσατε χωρίς να του δώσετε προοπτική. Προτού να δώσω απάντηση, καλημέρα σας πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Αλλά προτού να δώσω απάντηση στο ερώτημά σας, θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όσα είπατε στην κυρία Χριστοφιλοπούλου. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου σήμερα λέει πολύ αξιοπρόσεχτα πράγματα, αλλά λησμονεί ότι πριν από τις βουλευτικές εκλογές ο αρχηγός της είχε διακηρύξει ότι θα κάνει την Ελλάδα τη Δανία του Νότου και μετά επήγε στο Καστελόριζο για να μας διακηρύξει τη χρεοκοπία μας. Υπήρξε μεγάλη ανηλικρίνεια. Αυτή την ανηλικρίνεια λοιπόν δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Και όταν ακούω κάποια πιστικά που λέει τώρα η κυρία Χριστοφιλοπούλου, είμαι δυσπιστός, γιατί θυμάμαι αυτή την ανηλικρίνεια. Μια ανηλικρίνεια που την βίωσα από τα νεότερα μου χρόνια, όταν και εγώ πίστεψα στο Πασόκ και είδα να διαψεύδονται οι προσδοκίες μου. Το να έρθει αντιπαράθεση τώρα με τον καθηγητή σου είναι κάπως περίεργο, αλλά και εκείνος ο καθηγητής ο κύριος Μπέης, αναφερόμενος στα όσα είπε ότι σέβομαι τους καθηγητές μου, τους πανεπιστημιακούς, είπε η κυρία Ξοφλοπούλου, αλλά διαφωνώ μαζί τους. Και ήταν αυτό που προκάλεσε και την παρέμβαση του κύριου Μπέη, του κύριου καθηγητή, που λέγατε κύριε καθηγητή. Να απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Βεβαίως. Με παρησία. Νομίζω ότι εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κορόιδεψε πριν τις εκλογές. Δηλαδή, δεν είχε πει, δηλαδή, πριν αρνούμε να το πιστέψω αυτό που λέτε. Δεν είχε πει πριν από τις εκλογές ότι θα κάνει τη Δανία του Νότου? Αυτή η κουβέντα είναι από τη δική μου φαντασία ή από το δικό του στόμα? Όχι, αλλά δεν υπάρχει λόγος, κύριε Μπέη, να οξύνουμε τους τόνους. Μπορούμε να συζητήσουμε και χωρίς κοιτάξτε, να οξύνουμε τους τόνους. Είμαι αγανακτισμένος και θα σας πω ξεκάθαρα γιατί είμαι αγανακτισμένος. Μπορώ και εγώ, γιατί ξέρετε, να είμαι αγανακτισμένη, αλλά αυτό δεν βοηθάει. Λοιπόν, σκέτη αγανάκτηση δεν βοηθάει. Το 1993, δύο ημέρες μετά την ορκομοσία του Ανδρέα Παπανδρέου στη νέα κυβέρνηση, ήμουν στο τελευταίο σπίτι του, ήμασταν οι δυο μας για πολλή ώρα. Φυσικά στην αρχή τον είχα συγχαρεί
και του είχα διατυπώσει την ανησυχία μου, γιατί την προηγούμενη ημέρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει δηλώσεις και αορίστως είχε μιλήσει για το μεγάλο δημόσιο χρέος. Τότε ο Ανδρέας μου είχε πει, αγαπητέ μου, δεν είναι κακό μια χώρα να έχει χρέος. Η Αμερική έχει πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Εγώ δε τότε, άμυρος ενημέρωσης, του είπα, κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε ο διαπρεπής οικονομολόγος και πείθομαι στο λόγο σας. Σήμερα όμως ξέρουμε, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι από το 1989, δηλαδή 4 χρόνια πριν από αυτή τη συζήτηση που είχαμε τον Ανδρέα, η χώρα δεν ήταν σε θέση να πληρώνει μισθούς και συντάξεις παρά μόνο με δανεικά. Πώς να μην είμαι αγανακτισμένος λοιπόν? Όπως είπα και πριν στον κύριο Παπαδάκη, είναι κατανοητός όχι μόνο ο δικός σας θυμός και αγανάκτηση και των ανθρώπων που πολύ ειρηνικά, και αυτό θέλω να το τονίσω, διαδηλώνουν στην πλατεία. Είναι κατανοητό. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι. Ένας στοιχειώδης... Προϋπήρχαν. Ωραία. Κύριε καθηγητά, ας στήσουμε τότε, και εγώ ως φοιτητριά σας πω, ας στήσουμε λαϊκά δικαστήρια και να δικάσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας. Έχουμε αύριο το πρωί στον Έλληνα πολίτη να πούμε όχι μόνο πώς θα βγάλουμε τη δόση, γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι απλά πρέπει να κρατηθεί η Ελλάδα σε σωληνάκια. Πρέπει να πάμε σε τολμηρές λύσεις, σοβαρές λύσεις, αλλαγής του κράτους, του πολιτικού συστήματος του ιδίου, του τρόπου με τον οποίο όχι μόνο επικοινωνούμε και έχουμε ή δεν έχουμε ξύλινη γλώσσα, όπως είπε πριν ο κύριος Παπαδάκης, εμείς. Εδώ είναι η δυσκολία, αλλά του τρόπου με τον οποίο πιστεύει. Πράττουμε. Εδώ είναι αυτό, η δυσκολία. Λοιπόν, εγώ το πιστεύω. Εδώ το είναι πιστεύω δυσκολία. Και θα αγωνιστώ γι' αυτό. Εγώ, να σας πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω το πάθος σας και την αγωνιστικότητά σας. Αλλά πείτε μου, όπως λέει και ο καθηγητής, γιατί να σας πιστέψουμε τώρα, όταν τόσο καιρό από το 89 το σύνολο του πολιτικού συστήματος αποκλείεται να μην ήξεραν κάποιοι ότι αυτή η χώρα είναι χρεοκοπημένη. Και μας το έκρυβαν. Και παρόλα αυτά διόριζαν στο δημόσιο. Παρόλα αυτά κάποιοι, όχι όλοι, εγώ δεν το ισοπεδώνω, παίρνανε μίζες. Κάποιοι άλλοι βολεύαν τα δικά τους παιδιά. Κάποιοι άλλοι κάνανε περιουσία. Τεράστια περιουσία. Μπήκαν φτωχοί και βγήκαν πλούσιοι από την πολιτική. Όχι όλοι. Εγώ δεν είμαι λαϊκιστής και δεν τα ισοπεδώνω όλα. Κάποιοι. Όλους αυτούς δεν τους ήξερε το πολιτικό σύστημα. Και όχι όλοι, εκείνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα της πρόσβασης. Εγώ δεν είχα πρόσβαση στα νούμερα του κράτους, ούτε ο κύριος καθηγητής όπως λέει. Ωραία. Και εγώ σας λέω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, ξεκινώ και πάλι από εκεί που αρχίσαμε τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή που καταραίει μια ολόκληρη εποχή, αυτή τη στιγμή που αποδείχτηκαν πάρα πολλά πράγματα ότι ήταν ή αδιέξοδα, ή ψευδά, έτσι, ή κύβδηλα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να δείξουμε πολύ μεγάλη ανοχή στη διαφορετικότητα των απόψεών μας, χωρίς να πετάμε πέτρες ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς η χώρα δεν πρόκειται να επιβιώσει, πρώτον. Και δεύτερον, οφείλουμε, όσοι είμαστε και έχουμε αυτή τη στιγμή την ευθύνη, μας έφερε η μοίρα σε αυτό, να έχουμε την ευθύνη τώρα, οφείλουμε να δώσουμε μία διέξοδο, έστω προσωρινή στη χώρα, σοβαρή. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πορευτούμε. Αλλά αυτό που λέω, και λέω ευθαρσώς, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, συνετό να πορευτεί μόνη της σε αυτόν τον κόσμο. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ανεξάρτητη φωνή, πρέπει να το την κατακτήσουμε έχει. Ξανά αυτό. Δεν μπορεί να έχει μια χώρα η οποία την χρωστάει έχει. Αυτά που χρωστάει. Λοιπόν, να ορθώσουμε το κεφάλι όσο την μπορούμε, έχει, κυρία Υπουργέ. Να κάνουμε δουλειά, κύριε Παπαδάκη, συμμαζέψουμε... Να συμμαζέψουμε τα μιλήσατε για ανεξάρτητη φωνή. Μιλήσατε για ανεξάρτητη φωνή. Εδώ θα έρθουν, θα καταργηθούν οι εφορίες και θα έρθουν τροϊκανοί να εισπράττουν τους φόρους. Όχι. Θα έρθουν αυτό σύμβουλοι. Δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, κύριε Παπαδάκη. Άλλο δεν πρόκειται γίνεται. Να γίνει δεκτό. Ξέρετε πόσα έχουν γίνει δεκτά. Εδώ υπάρχει δανειακή σύμβαση, την οποία είδα, κυρία Υπουργέ. Και έχω ακούσει κατ' επανάληψη τους καθηγητές σας. Και τον κύριο Μπέη και τον κύριο Κασιμάτη. Ακούστε, να μιλάνε ευθέως τη δανειακή σύμβαση, η οποία δεν έχει. Αυτή τη στιγμή, και εγώ είμαι πανεπιστημιακός. Βεβαίως. Και δεν είμαι ανεπάγγελτη. Θέλω να σας πω κάτι. Και να σας το πω από την καρδιά μου. Και με κάθε λογική. Ότι αν αυτή τη στιγμή πούμε όλοι μαζί ότι ναι, πήραμε τη ζωή μας λάθος, που λέει και ο Μίκης, και ο ποιητής, και αλλάξαμε ζωή. Μέχρι να την αλλάξουμε τη ζωή, η χώρα αυτή πρέπει να ζήσει, κύριε Παπαδάκη και κύριε Μπέη. Και για να ζήσει αυτή η χώρα στοιχειωδώς αξιοπρεπώς, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ποια πράγματα πρέπει Άρα, να γίνουν, λοιπόν, κύριε Μπέη? Κάποιοι πρέπει να πάρουν την ευθύνη
να βγάλουν τη χώρα από αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Είπατε... Ας μην λιθοβολούμαστε και από πάνω. Λοιπόν, είπατε, όχι, δεν είσαστε και οι μοναδικοί οι οποίοι έχετε λύσεις. Γιατί, γιατί να έχετε... ρίξετε τις ωραία. Άρα προτείνετε εκλογές αυτή τη στιγμή, όχι. Αυτή την κρίσιμη στιγμή. Πείτε το, πείτε το. Διάλογος είναι. Όχι, όχι, όχι. Προτάσεις. Έχετε προτάσεις. Τι προτείνετε τότε. Κύριε καθηγητά, έχετε προτάσεις. Η μόνη πλήνα εθνικώς υπερήφανη Ελλάς, πού. Μέσα σε έναν κόσμο να σας απαντήσει ο καθηγητής. Πολιτισμικό. Να σας απαντήσει. Με τεράστιες δυνάμεις, τεράστια συμφέροντα. Κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά. Δεν έχετε απόψεις. Και όλοι ονειρευόμαστε. Και με συγχωρείτε. Εγώ δεν είμαι λιγότερο πατριώτης από άλλους. Όχι, όχι. Και να τον αφήσουμε όμως να μας πει αν έχει προτάσεις. Και των ανθρώπων που με πίστεψαν κάποια στιγμή. Να τον και αφήσουμε. Αν δεν με πιστέψουν, να με στείλουν σπίτι. Να τον αφήσουμε όμως να ακούσουμε αν έχει προτάσεις. Κύριε Γιατί καθηγητά. Και μπορώ να δημιώσω, έχετε προτάσεις. Έχω απλώς τον καημό της καρδιάς μου. Και εγώ το όχι για όσα έχουν συμβεί μόνο, για τη χώρα. Αλλά γιατί βλέπω αυτό το θυμό της κυρίας Χριστοφιλοπούλου. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν νομιμοποιήστε να θυμώνετε. Όπως νομίζετε. Το πιστεύω απόλυτα. Δεν νομιμοποιήστε να θυμώνετε. Οφείλετε με περισσότερη κατανόηση για τον πόνο αυτού του λαού. Έχω να προσεγγίσετε τα και προβλήματα και όχι με αυτό το θυμό σας. Δεν νομιμοποιήστε να υψώνετε πολλά. Δεν νομιμοποιήστε να αδριεύετε εσείς. Μη με προσβάλλετε. Μη με προσβάλλετε. Εσείς προσβάλλετε τον εαυτό σας. Και δεν το καταλαβαίνετε. Δεν δικαιούστε να υψώνετε φωνή. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν μπορείτε να θυμώνετε. Είναι δημοκρατικό τον κόσμο αυτό που λέτε. Με τη Δανία του Νότου. Είναι δημοκρατικό αυτό που λέτε. Α, βέβαια. Τώρα θυμηθήκατε το δημοκρατική συμπεριφορά. Με συγχωρείτε. Προηγουμένως υψώνατε τη φωνή. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει ενοχλείτε τον κόσμο με... Που έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Που πάει στα καφενεία. Τον κοροϊδεύσατε τον ελληνικό λαό. Τα παράπονα του κόσμου. Ξέρετε κύριε καθηγητά, εγώ δεν κάνω μόνο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω με τον κόσμο στο Λαύριο. Με τον κόσμο στην Ελευσίνα, με τον κόσμο στην Ιγουμενίτσα που ήμουν προχθές, στην Βέρεια, παντού στην Ελλάδα. Εγώ μιλάω με τον κόσμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω ότι δεν ακούω, διότι εγώ πάω στα καφενεία. Είμαι βουλευτής και πάω στον κόσμο. Και ακούω και το θυμό, ακούω και το παράπονο και θυμώνω μαζί τους και κλαίω μαζί τους. Λοιπόν, δεν δικαιούστε να μου λέτε ότι δεν δικαιούμαι να θυμώνω, εγώ που είμαι δίπλα στον πολίτη. Και ακούω τα πάντα. Αλαζονία. Και μιλώ εκ μέρους των βουλευτών αυτή τη στιγμή. Καμία αλαζονία. Το δικαίωμά μου στο να διαφωνώ. Καμία αλαζονία. Ταπείνωση και δουλειά. Δεν δουλειά για τον κόσμο, στον οποίο είμαστε δίπλα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Να μαζέψουμε τα σημάζευτα που βρήκαμε στο Υπουργείο, στα Υπουργεία. Να το κάνετε, η χαλαρότητα δεκαετιών. Να μαζέψουμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε ότι βρήκαμε. Πιστεύω ότι τη δουλειά αυτό... που κάνουμε δεν την ξέρετε. Και παρακαλώ πολύ και εσείς να τη σεβαστείτε.